Είχαμε ένα ερώτημα. Ναι. Σα άκουσα και χθε που είχατε αυτή την πολύ ζωηρή συζήτηση με την κυρία. Μακρύ. Ε, ναι, ναι. Και Στην ανάφερε... ναι. Στην τηλεόραση Στη ναι. Στην τηλεόραση του Sky ναι. με Το Με τον Μάλλον το απόγευμα. Ναι, ναι. Ε, και ανάφερε έναν αριθμό. τον οποίο μου το είχε στείλει κι εσύ, διότι το κυκλοφορεί γενικώ στο Ιντερνετ. Το έχουν φτιάξει τα παιδιά του Unfollow. Και είναι αυτό εδώ ο πίνακα. Αυτό δεν είναι. Αυτός ο πίνακας, αυτό ο πίνακα. Αυτό το νούμερο εδώ σου ανάφερε. Ναι, ναι, Είπε τα... ότι έχουν δοθεί στις τράπεζες 211 211-500. Ναι. 211 λοιπόν... δισεκατομμύρια και μισό. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ο Νίκος Τζίτζης μου έστειλε στις 25 του περασμένου, ε, στις 25 του περασμένου Απριλίου, καλά λέω, αυτό Α, ναι, το καλόμινε, mail. Ναι. Ε, και τον ευχαριστούμε πολύ. Και λέει μήπως μπορεί να μας εξηγήσει ε, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Βέβαια πολλοί άνθρωποι παίρνουν αυτά τα mail, τα υποτίθεται που αποκαλύπτουν και τα υιοθετούν. Ε, και εδώ λοιπόν κάλεσα τον Μπάμπη να μας εξηγήσει Είναι ένα mail το οποίο το συνέθεσε κάποιος Που λέει Η κρατική βοήθεια στις τράπεζες Στα χρόνια της κρίσης Κώστας Καραμαλής το 8 έδωσε 28 δις Όχι δεις. λέει πάνω δεξιά με στοιχεία της unfollow είναι ναι. μια έκδοση μια ομάδα παιδιών που είναι στον ευρύτερο αριστερό μάλιστα, χώρο. Μάλιστα. Ο Γιώργος Παπανδρέου την περίοδο 2010-2011 έδωσε 110 δι. Κάτσε Καραμαλής 28 δι. 28 δι, το είπα, ναι. Yeah. Ε, Παπανδρέου 110 δι. Λουκά Παπαδήμο, περίοδο 2011-2012, 48 δι. Αντώνη Σαμαρά, περίοδο 2012-2013, με φωτογραφία του κ. Βενιζέλου και στι τρει περιπτώσει, 25 δι 500 εκατομμύρια. Σύνολο περίοδου 2008-2013, 211 δις 500 εκατομμύρια. Ένας, όριστε, ε, αν αυτά είχαν ξοδευτεί, το, 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 το ερώτημα, τίθετος εξής, αυτά πήγαν στις τράπεζες, δεν θα μπορούσαν να δοθούν, ας πούμε, στο λαό, Φερρυπίν, όριστε. Καλά, από εκεί πέρα ο καθένας ναι, λέει. Ναι. Λοιπόν, ε, από όλα αυτά, από τα τέσσερα αυτά νούμερα, ένα νούμερο είναι σωστό. Ναι. Τα 48... Είναι μάλιστα 48.500 και είναι αυτά που ήταν στο δεύτερο πακέτο με το οποίο ήρθε και το δεύτερο μνημόνιο, μαζί ήρθαν αυτά και αποφασίστηκαν επί Πρωθυπουργίας Παπαδήμου. Όταν έγινε δηλαδή το μεγάλο κούρεμα των ομολόγων εκεί... Για την περίφημα ανακεφαλαιοποίηση. Και θα δούμε τώρα πού ναι. πήγαν αυτά. Ναι. Αν τα πιάσουμε όμως από την αρχή, διαπιστώνουμε ότι ε, είναι λάθος όλος ο συλλογισμός και προφανώς όταν χρησιμοποιείται, είδες όπως ας πούμε ένας άνθρωπος καλής πίστης και καλών προθέσεων όπως η κυρία Μακρύ, εξαπατάται ίδια και μετά βγαίνει πάνω στα κάγκελα και φωνάζει πράγματα τα οποία μπερδεύεται η ίδια. Τώρα, το 2008 που ήταν ο πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός ήταν ο Καραμαλής, υπουργό Οικονομικών και με απόφαση κοινή όλων των μεγάλων κρατών, είπανε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να κάνουμε whatever it takes για να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα παγκοσμίω. Υπήρχε μια κρίση η οποία είχε ξεκινήσει το 2007, είχε αρχίσει να παίρνει σιγά σιγά να βρίσκει κι άλλα θύματα. Την Bear Stearns, την. πώ λεγόταν η, η. Northern Rock, μια Βρετανική, μια παμπάλα Σκοτσέζικη τράπεζα. Και, και πήγαινε. Και βεβαίως το καλοκαίρι του 2008, εκεί κοντά στο Σεπτέμβριο, κατάρρευσε, δηλαδή κατάρρευσε διότι αποφάσισαν ότι δεν θα σώζουν τις τράπεζες. Ε, το, αυτό ήταν μια απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Παλιό μεγάλο τέλεχο τη Goldman Sachs είπε: Δεν μπορούμε να σώσουμε τράπεζε. Και η πρώτη τράπεζα που ήταν στη γραμμή, θα τη σώσουμε, δεν θα τη σώσουμε, ήταν η Lehman Brothers, την άφησαν να πέσει. Και ε, βεβαίως βεβαίω ακολούθησε ένα τρομακτικό πανικό και εκεί κατάλαβαν ότι δεν γίνεται να μην διασώσουν. Οι μεγάλοι λοιπόν G7 βρέθηκαν και είπαν πρέπει να τη σώσουμε. Και πέσαν λεφτά τα οποία βάλανε τα κράτη. Τότε λοιπόν σε εκείνο το πακέτο αλογοσκούφι υπάρχουν τρία πράγματα. Το νούμερο 28 δεν είναι σωστό. Το σωστό νούμερο είναι 15. Κάτσε να δεις που τα έχω σημειωμένα. Εδώ. Α, με συγχωρήσει. Το νούμερο 28 δεν είναι σωστό για τον εξή λόγο. Διότι το μόνο πράγμα που πήγε απευθείας στην κεφαλοποίηση των τραπεζών ήταν 5 δι τα οποία ήταν προνομιούχε μετοχέ και είχαν απόδοση γκαραντή προ το κράτο 10% κάθε χρόνο. Σύμφωνα και πράγματι το κράτο έχει εισπράξει 10% κάθε φορά. Μετά, για να φτάσουμε στα 28, προσθέτουν όσοι κάνουν αυτό το συλλογισμό, Άρη, ότι το κράτο είπε θα σα δώσω εγώ μια εγγύηση την οποία να μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να πηγαίνετε να σηκώνετε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα μπορεί να φτάσει μέχρι 15 δις. Και έφτασε. Έφτασε όμως αργότερα πολύ, όχι τότε, γιατί οι τράπεζε, καθώ η κρίση συνεχιζόταν και βάθανε και έπαιρνε έκταση μεγάλη, χρειάστηκε να, να πάρουν αυτή την εγγύηση του δημοσίου. Αλλά δεν έφυγαν λεφτά. Γιατί το προηγούμενο που είπα, οι προνομιούχε μετοχέ είναι λεφτά που βάζει το κράτο στο κεφάλαιο των τραπεζών. Άρα εγγράφονται στο δημόσιο χρέο βεβαίω. Αυτά ήταν μόνο πέντε δι από αυτό το αυτά τα περίφημα, τα 28 δις. του Καραμάλι. Ναι. Μάλιστα. Τα 15 δι είναι η εγγύηση. Η εγγύηση ναι. είναι, σου δίνω μια εγγύηση. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Ναι. Απλώ έχω δώσει την εγγύησή μου. Να σημειώσουμε ότι παίρνει αμοιβή το κράτος από αυτό που προστίθεται στα έσοδα του κράτους και είναι ναι. και πάρα πολύ σημαντική τώρα που χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιήθηκαν όλα. Ανοίγω μια παρένθεση. Και μετά, ναι. με συγχωρείς, τελειώνω, ναι. τα υπόλοιπα οκτώ ήταν ειδικά ομόλογα που θα έβγαζε το κράτος, δηλαδή ένας ιδιόρυθμος δανεισμός του ίδιου του κράτους, τα οποία όμως θα τα έβαζαν οι τράπεζες σαν να τα έχουν αγοράσει, με διαφορά ότι δεν θα έβγαζαν λεφτά οι τράπεζε από τα λεφτά των αποταμιευτών να πάνε να τα δώσουν στο κράτο. Θα τα εξέδιδε το κράτο, θα του τα παραχωρούσε, θα τα έβαζαν οι τράπεζε μέσα στα στοιχεία ενεργητικού του και με αυτό θα μπορούσαν να δανειστούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα το 28 δεν είναι σωστό ότι δόθηκαν, το 5 μόνο Μόνο 5 από, από τα 28 αυτό είναι. Μάλιστα το σωστό νούμερο. Ελπίζω να είναι στην ακρόαση σήμερα το πρωί, φαντάζομαι και το εύχομαι, εκείνο ο κύριο τον οποίο συνάντησα το περασμένο Σάββατο, κάπου εκεί στα ψηλά στη Βαρυπόμπη, ο οποίο μου είπε, βρε παιδί μου, κατεβαίνω σε ένα συνδυασμό, πηγαίνουμε εκεί και συζητάμε του ανθρώπου και με βάζουν στον τοίχο με το θέμα των τραπεζών. Τι να κάνω, μου λέει. Του λέω, το μόνο που μπορώ να σου προσφέρω είναι να σου κάνει μερικά φωτιστικά μαθήματα Μπάμπη. Αλλά πρέπει να ξέρει ότι και κανεί, δηλαδή ακόμη και του οικονομικού ρεπορτάζ, δυσκολεύονται στην απλότητα με όχι, την οποία. Όχι, οι περισσότεροι συνάδελφοι τα ξέρουν. Ναι, βρε, παιδί, παιδί, παιδί μου, ναι, δηλαδή. δεν είπα δεν τα ξέρουν. Άρα... Όσοι ασχολούνται βέβαια. δεν ναι, είναι. αυτό. είναι και υποχρεωτικό. Ναι. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν έψαχνε επιχείρημα, γιατί δηλαδή, τον, τον, τσακίζανε ναι, ναι, με και... τη Eurobank ναι, και, τα, και, τα λοιπά, και τα, λοιπά. Εντάξει, ναι. Ναι. λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο επόμενο αριθμό, τα 110. ναι, τα 110 του Γιώργου Ότι ο Παπανδρέου Στην περίοδο Ότι ο έδωσε στι τράπεζε. Δεν υπάρχουν καθόλου. Τα 110 ω αριθμό απαντάτε είναι το πρώτο πακέτο, το πρώτο μνημόνιο. Ορίστηκε ότι η τράπεζα θα πάρει. Αυτή ήταν η απόφαση που πήρε η Ευρώπη. Ότι θα βοηθήσουμε την Ελλάδα μέχρι του ύψου των 110. Ναι. Και μάλιστα δεν είναι όλα ευρωπαϊκά. Ναι. Είναι ε, 80 ναι. και 30 Αυτό είναι ονομικά. καραμπινά το ψέμα των παιδιών του unfollow, λοιπόν. Δεν είναι θέμα ψέμα. Είναι θέμα ότι και αυτά τα παιδιά παρασύρονται. Α, διότι δεν okay. κάνουν follow στη λογική και κυρίως, κυρίως και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ότι δεν κάθουν να διαβάσουν. Και αυτό είναι κακό. Δηλαδή, αν. γιατί οι περισσότεροι, τυχαίνει να γνωρίζω και μερικού από αυτού, υπήρξαν ω φοιτητέ και ω μαθητέ πολύ καλοί. Στη συνέχεια όμω, είπαν να ασχοληθούν με τι ιδέε τη αριστερά. Παλαιότερα, παλαιότερα, το να ασχοληθεί με τι ε, ιδέε τη ε, αριστερά. Δεν διασταυρώνει η αριστερά αυτά που έλεγε η Μπάμπη στα χρόνια τα δικά σου. Είναι δυνατόν αριστερά να, να λέγε. Μπαρουφέ να Ασχοληθεί, απαιτούσε όχι απλώ να είσαι μελετηρό, yeah. όχι απλώ να έχει ελέγξει τι θα πει, αλλά να είσαι τρει φορέ καλύτερο από τον καλύτερο που θα έχει απέναντί σου. Αυτό ο κανόνα έγινε unfollow από τότε και επομένω τώρα πάμε στα άλλα. Yeah. Άρα τα 110 είναι ο αριθμό. Δηλαδή τα δάνεια που περίμενε. Yeah. Είναι αυτό που αποφασίστηκε να δοθεί. Δεν δόθηκε ποτέ ολόκληρο, ποτέ δεν φτάσαμε στα 110. Από αυτό το ποσό δόθηκε αυτό που σου έλεγα χθε, 50 9 περίμενε Δόθηκε 52.900 53 δηλαδή Τα υπόλοιπα διαγράφησαν Δεν δόθηκαν ποτέ Είναι ο αριθμός αυτός Τα δάνεια της Ευρώπης και του Ταμείου Μαζί 80 και 30 αν θυμάμαι καλά Και δεν περιλαμβάνουν τίποτε Που να Με αφορά, αφορά Στη λειτουργία των τραπεζών Αφορούσαν μόνον στην υποστήριξη του κράτου σε δύο πράγματα: ναι. να ανακυκλώσει Άρα... το χρέο του να πληρώσει Άρα. τα ελλείμματα. Άρα, οι τράπεζε μπαίνουν στην κρίση. Κάτσε μισό λεπτό. Μπαίνουν στην περίοδο από το 8, μπαίνουν στη φάση του 10, όπου στο μεταξύ φεύγουν κεφάλαια από τι τράπεζε. Έτσι, φεύγουν. 70 δισεκατομμύρια φύγανε. Από τα μιεύσεων, από τι τράπεζε. Από, από πότε αυτό με ακύρωση. Από πότε... τότε που ξεκινάει η κρίση μέχρι από περίπου το, 8, το καλοκαίρι δηλαδή. του 2012. Από το, ή από από το 10, 10. από το 8, το 8 λες, Η από το 8. κρίση 8. δεν ξεκινά το 9. Η κρίση ξεκινά το 7. Αλλά γίνεται αντιληπτή και είναι και το πρώτο έτο που έχουμε ύφεση είναι το 2008. Άρα μπορούμε να λέμε και έτσι πρέπει να λέμε ότι η κρίση ξεκινά το 2008. Γι' αυτό άλλωστε και όλοι αναφέρονται ότι το μνημόνιο προκάλεσε 6 χρόνια ύφεση. Τώρα πώ είναι δυνατόν. Από 10 στο 14, 4 χρόνια. Πώ είναι δυνατόν να προκαλεί 6 χρόνια κάτι που έχει ξεκινήσει σε 4 χρόνια πριν, είναι γιατί το λένε αυτό, διότι πράγματι η ύφεση ξεκίνησε το 2008. Πρέπει να σου πω όμω ότι μάθαμε ότι το 2008 είχαμε ύφεση πολύ αργότερα. Ναι. Διότι όταν τα ξαναέκανε τα νούμερα η στατιστική αρχή, είδε ότι το 8 είχαμε ύφεση. Μέχρι και στα τέλη σχεδόν του 9, πιστεύαμε, τα νούμερα λέγανε, ότι το 8 δεν είχαμε ύφεση. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Αυτά, νούμενο, τα λέει, τα βέβαια, προσεκ, προσεκ, προσεκ Αυτά τα λέει βέβαια, πρόσεξ Αυτά τα λέει ένα άνθρωπο ο οποίο είναι αντικειμενικό καταγραφέα τη πραγματικότητα. Διότι αν. Όχι, ομιλητή... είναι η αλήθεια. Τι? Αυτή... Δεν το ξέρανε η ναι, ναι, στατιστική ναι, υπηρεσία ναι, ναι, τότε. Πρέπει, μου, εάν πέσει φερειπίν σε έναν άνθρωπο ο οποίο είναι καραμαλικό τη Νέα Δημοκρατία, θα σου πει η κρίση αρχίζει το 10. Δεν θα σου πει αρχίζει. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω, κάθε ένα βάζει ναι, τον ναι, δικό του φόβο. Δεν του έδινε η στατιστική υπηρεσία τότε ότι το 8 και το 9 έχει μια τεράστια ύφεση. Δεν, δεν το έκανε επίτηδε η στατιστική. Είναι δύσκολη δουλειά να κάνεις αυτό το πράγμα. Τα στοιχεία που είχανε δεν είχαν δείξει αυτό που αργότερα όταν ξανακάνα με, τα νούμερα και τα έχει, και η κυρία Γεωργαντά που αργότερα κατήγηλε. Όχι παιδάκι, δεν έχει Α. καμία σχέση η Γεωργαντά. Α. Σε έχει βαρέσει, έχει σε, με το φίλο στον Καμένο είσαι ένα θέμα. Λέω, ρωτάω, γιατί πώ ενεπλάκει ε, 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 η κυρία Γιώργα Ντά στη συνεργία. Πολύ αργότερα. Μια μέρα να σου πω την ιστορία, αλλά Μάλιστα. είναι πολύ αργότερα αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο νούμερο, να σου το πω το επόμενο ή έχει δουλειά. Εις θα δουλειά κάνουμε διάλειμμα εδώ και θα έρθουν και δύο σε τίτλου. Είμαστε πάντα στον Sky και το Κομματρία. Κυρίε και κύριοι, πολύ πολύ καλή μέρα σα. Καλό βράδυ. Πάντω στενοχωρέθηκα, στενοχωρέθηκα ναι. που ο δεν είπε το πάση θυσία στο ναι. ευρώ. Και τα έχει Ο Σταύρο από τον Άγιο Παντελεήμονα. Για μια μέρα λοιπόν να το κάνουμε ναι. να συζητήσουμε. Ο Σταύρο από τον Άγιο Παντελεήμονα μου λέει: Καμία απάντηση στι απαντήσει δεν πήρατε από τον ε, κύριο Σκουρλέτη. Ο Αλέκο σου στέλνει την καλημέρα του, ω από, από την, Κεφαλονία. Λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Σαφεί αοριστείε λένε ότι του βολεύει χωρί να υπάρχουν σαφεί απαντήσει, σαφεί ερωτήσει. Εκτό πια αν τα ελληνικά μα είναι τέτοια που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη βούρτσα από αυτό το άλλο. Και ο Γεράσιμο δηλαδή μου λέει: Συγγνώμη, θέλουν την ψήφο μα απλά επειδή θα καταγγείλουν το μνημόνιο. Τόσο απλό είναι. Πάμε καλά. Υπάρχουν χίλιε δύο προεκτάσει. Τα υπόλοιπα παιδιά συνέχεια. Καλημέρα σα, Κάι 10.3 το βιβλίο του κυρίου Χάλντορ Λαξνές το κέρδισε... Δεν, τόχι, κύρι... δεν το έχεις, Ε, δεν το έχω δεν το Λαξνές. Δεν το, έχεις, το βιβλίο το, το... κέλτικο σου λείπει. Λαξνές και τα ψάρια τραγουδούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Το κέρδισε ο κύριος Λεωνίδας Καλαμάρα. Συνεχίζω πάντα σε εκδόσεις Καστανιώτη κυρίες και κύριοι. Έχουμε έξι βιβλία. Ε, ο Ίγκο Σούλτσε ακολουθεί με το βιβλίο «Αδάμ και Εβελίν», πάντα από τις εκδόσεις... Ε, Καστανιώτη, ο γκο Σούλτσε γεννήθηκε το 1962 στη Δρέσδη τη Ανατολική Γερμανία. Σπούδασε φιλολογία και ασχολήθηκε από νέο με το θέατρο. Αδάμ, ένα φλεγματικό ράφτη γυναικείων ενδυμάτων από την Ανατολική Γερμανία, προσφέρει με υπερβάλλοντα ζήλο τι υπηρεσίε του στι πελάτησέ του. Η Εύελιν, η γυναίκα του που ζει μαζί του, είναι φυσικά η τελευταία που το μαθαίνει. Αναστατωμένη, αποφασίζει να φύγει με φίλου για την Ουγγαρία. Αποσιοποιητικά. Τα υπόλοιπα δικά σα. Ο ABC. Άρη καλημέρα και καλό μήνα καλό μήνα ABC. Δεν ήθελα να σε σχολιάσω σήμερα, αλλά αφού πρωί-πρωί στο σκουλέτι, είναι απαράδεκτο να σου υπαγορεύει ερωτήσει ο Σκουρλέτη και να μην αντιδράσει. Οι ερωτήσει έχουν απαντηθεί και μάλιστα παρουσία σου στο απογευματινό. Άφησε να φύγει η φράση του Σκουρλέτη, συζήτηση για δημοψηφίσματα και εκλογέ είναι ανοησία ίσον δραγασάκι. Μάλλον έχει δίκιο ο Μπάμπη που λέει για τι καφετέρειε των Βορείων Προαστίων. Χαχα, καλημέρα σα. Ο Κωνσταντίνο, φοβερή ανάλυση, σε ειρωνεύεται, Μπάμπη, τόσο φοβερή που δεν υπάρχει αντίλογο. Σκάει ενημέρωση. Μπιά σου, ρε Κωνσταντίνε, με τα ωραία σου. Λοιπόν, μπάμπη, οι τράπεζε, συνεπώ, Συνεχίζω λοιπόν. Μπαίνουν, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Μπαίνουν, στην κρί, ε, μπαίνουν, στην, κρίση με τα πέντε δι που έχουν εκδοθεί στην περίοδο Γεωργίου Λογοσκούφη. Καλώ. Τον Οκτώβριο του 2008. 8. Όπω έκαναν πάρα πολλέ χώρε. Την ώρα που έχουμε εκροή 70 δισεκατομμύριων. Όχι, ξεκινάει από τότε, αλλά ναι. δεν, γίνεται okay. μεγάλη. Όταν Ωραία. το 2010 Μάλιστα. η κρίση γιγαντώνεται, Βραία. και Βραία. συνεχίζεται μέχρι και το καλοκαίρι Βραία. του 2012. Το λέω διότι τώρα, α πούμε, τον τελευταίο μήνα που είχαμε στοιχεία, είχαμε μια πολύ μικρή αύξηση τη αποταμι... αποταμίευση. Ένα δι, το έλεγα χθε. Το είδα στην καθημερινή μου οικονομική ε? ζωή. Ναι. Να. Ναι. Λοιπόν. Άρα σε αυτό το πίνακα που κυκλοφορεί και έχει ότι συνολικά δόθηκαν 211 δισεκατομμύρια 500, έτσι, είπαμε ότι τα 28 που υποτίθεται ότι έδωσε ο Καραμαλής είναι 5 στην πραγματικότητα, τα υπόλοιπα είναι 15 που είναι εγγύησει. δεν δόθηκαν λεφτά, δόθηκαν ως εγγύηση ε, και έχουν, νομίζω και ότι το μεγαλύτερο μέρος δεν λειτουργεί πλέον, πρέπει να έχει επιστραφεί και άλλα 8, 8 σου είπα, τόσο δεν είναι, 15. Ναι, σε ομόλογα είπες που ήταν ομόλογα που εξέδωσε το κράτος ναι. και, τα έδωσε, και τα έδωσε για να τα δίνουν ως αντιπαροχή στην ναι. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Τράπεζα. Έχεις ερώτηση εδώ, από τον 756. Από τη στιγμή που οι τράπεζες πτώχευσαν, οι εγγύησεις των 15 δις δεν χάθηκαν, τα 8 δις okay, σε ομόλογα δεν δόθηκαν. Ναι, ναι, Τίποτα δεν χάθηκε από όλα αυτά. Ε, οι τράπεζες πλήρωναν προμήθεια για να χρησιμοποιούν τις εγγύησεις αυτές. <coughs> Όπω και στα ομόλογα υπάρχει επιτόκιο, το οποίο ήταν αυξημένο από το τρέχον τότε επιτόκιο, ήταν μεγαλύτερα δηλαδή από εκείνο το επιτόκιο, κατά περίπου μισή μονάδα έω και μία μονάδα, ανάλογα γιατί δεν βγήκαν όλα μαζί αυτά τα ομόλογα. Βγήκαν. Άρα από αυτό, μόνο τα πέντε μπορούμε να πούμε ότι δόθηκαν στι τράπεζε. Από αυτά τα πέντε, συμπληρώνω τώρα, γιατί δεν το είπα πριν, ήδη έχουν αρχίσει και επιστρέφονται. Η Τράπεζα Πυραιό και η Αλφα Μπανκ πρώτε, η Εθνική Τράπεζα ο Σονούπο, και φαντάζομαι ότι και η Eurobank σιγά σιγά, τώρα που βρίσκει λεφτά από ιδιώτε μετόχου, θα επιστρέψει, θα, δηλαδή θα πληρώσει πίσω στο κράτο και μάλιστα τα Σταϊκούρα θα υπολογίζει αυτά, θα πληρώσει δηλαδή το κόστο των προνομιούχων μετοχών και θα φύγει το κράτο από τη μέση. Αυτό άλλωστε το θέλουν οι τράπεζε, διότι ε, μόλι εμφανίσουν κέρδη, θα αρχίσουν να πληρώνουν περαιτέρω Αυτέ τι προνομιούχε μετοχέ με την απόδοση του 10% που είναι πολύ υψηλό. Δεν θέλουν λοιπόν να τα δώσουν. Άρα θα προτιμήσουν και γι' αυτό το λόγο να επιστρέψουν αυτό το ποσό. Άρα αυτό το ποσό θα επιστραφεί πλήρω. Ε, το επόμενο ποσό είπαμε ότι δεν έχει καμία βάση είναι τα 110 του πρώτου μνημονίου. Δεν υπήρχαν εκεί μέσα χρήματα. Δεν είχε προβλεφθεί να πάει κάποιο και κομμάτι φτάνουμε. από τα 110 ναι. στι τράπεζε. Από τα 110 χρησιμοποιήθηκαν τα 53. Έτσι. Τα 53 από την Ευρώπη και άλλα 20 έδωσε το Ταμείο, σύνολο 73. Τα υπόλοιπα μέχρι τα 110 δεν χρησιμοποιήθηκαν, διότι στο μεταξύ χρειάστηκε η περικοπή το κούρεμα του χρέους και μπήκαμε στην φάση του δεύτερου του πακέτου και του δεύτερου μνημονίου. Εκεί λοιπόν λέμε ότι πράγματι είναι σωστό το νούμερο των 48 και κάτι, δεν έχει σημασία, χοντρικά 48, που που αποφασίστηκε... δίνονται για την ανακεφαλαιοποίηση. Ναι, διότι τότε συνέβη το εξή. Όταν, κουρέψουμε... Όταν είπαμε να κουρέψουμε το χρέο, αυτό θα προκαλούσε μία ζημιά στι τράπεζε, επειδή οι τράπεζε είχαν τοποθετήσει μέρο των αποταμιεύσεων σε ε, ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνοι. Πα εσύ τα λεφτά σου, οι τράπεζε κάτι τα κάνουν. Φτιάχνουν με αυτά δάνεια και τα τοποθετούν σε διάφορε ασφαλεί τοποθετήσει. Το ομόλογο το κρατικό ομόλογο, όχι μόνο του ελληνικού κράτου, είναι μια ασφαλή τοποθέτηση. Ήταν για να είμαστε ακριβεί, μέχρι που ξέσπασε αυτή η ευρωπαϊκή τεράστια και ελληνική κυρίω κρίση του κρατικού χρέου. Τώρα πια τα κρατικά χρέη δεν θεωρούνται μηδενικού κινδύνου όπω τα θεωρούσαμε πριν από αυτή την κρίση. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε από το μεγάλο πακέτο των 130 κάτι, ένα κομμάτι του, το 48, να κρατηθεί για τις τράπεζες. Αυτά τα 48 δεν έχουν δοθεί όλα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν μέχρι στιγμή, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όλα. Ένα κομμάτι χρησιμοποιήθηκε, είναι γύρω στα 25.500 και είναι το άλλο νούμερο που αναφέρεται σε, αυτή, σε, αυτόν τον υπολογισμό που το αναφέρουν ως ότι ο Σαμαράς τα έδωσε στις τράπεζες, 25.500. Πλην όμως, τα 25.500 είναι μέρος του 48. Αλλά δεν μπορούμε να τα μετράμε δύο φορές και να ανταθρίζουμε όπως κάνουν εδώ οι φίλτατοι που είπαμε ότι κάναν unfollow στη λογική και φαντάζομαι και στην επιμέλεια με την οποία πρέπει κανείς να αντιμετωπίζει όταν τα επιχειρήματά του. Άρα τα 48 όντω αποφασίστηκαν, δεν έχουν διατεθεί όλα. Έχει μείνει ένα υπόλοιπο <coughs> και το ΕΕ είναι κατατεθειμένο στην Τράπεζα τη Ελλάδο, το οποίο είναι χονδρικά δέκα δις. Ναι. Και πάνω σε αυτό το υπόλοιπο τώρα θα Από υπόλοιπο... Θα πρέπει να, να, προλάβουν λίγο να προλάβουμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτά τα δέκα, γιατί μέσα στο επιτελείο το κυβερνητικό υπάρχουν σκέψει για αυτά τα δέκα. Βεβαίω. Ναι. Περί του... Τα το οποία σχετίζονται με, με, το δημοσιονομικό κενό και διάφορα βέβαια, τέτοια. Βέβαια. Αλλά πάνω στα δέκα από αυτά βέβαια. τα 48 δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Τα 25 δόθηκαν στι τράπεζε ω κεφάλαια και ο σχεδιασμό λέει ότι ελπίζουν ότι στα πέντε επόμενα χρόνια θα επιστραφούν στο κράτος σταδιακά, καθώς οι τράπεζες υποτίθεται θα πάνε πολύ καλύτερα και θα μπορέσει το κράτος να πουλήσει, δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, γιατί δηλαδή αυτό έχει τις μετοχές που αγοράστηκαν με αυτά τα χρήματα, να πουλήσει τις μετοχές στην αγορά και θα πάρει πίσω τα λεφτά. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, θα δούμε τι θα γίνει. Τα υπόλοιπα είναι, εδώ είναι το κρίσιμο νούμερο, είναι περίπου 13, 11 με 13, το θυμάμαι ακριβώ, τα οποία όχι μόνο δόθηκαν στι τράπεζε, αλλά δόθηκαν για να καλύψουν ζημιέ που δημιουργήθηκαν στι τράπεζε. Το μεγαλύτερο κομμάτι, 8 δι, είναι στην αγροτική τράπεζα και αφορά ζημιέ των συνεταιρισμών και των αγροτών. Δηλαδή δάνεια τα οποία σβήστηκαν μια για πάντα. Ελπίζουν πάντω ότι αυτό που αποσχίστηκε από την αγροτική τράπεζα ω κακιά τράπεζα, ενδεχομένω θα φέρει κάτι πίσω. Δηλαδή ο διαχειριστή που το διαχειρίζεται τώρα θα προσπαθήσει να πουλήσει, ναι. να κάνει να μαζέψει κάποια ναι. χρήματα. Ο... Το υπόλοιπο τέσσερα είναι κακά δάνεια του ταχυδρομικού τα ναι. ταμείου. Μην είναι λίγο εδώ, σε παρακαλώ. Μην είναι εδώ σε παρακαλώ. Όχι, θέλω να πω ότι αυτά ναι. που πραγματικά πήγανε είναι αυτά που πήγανε διότι διαγράφηκαν δάνεια που κάποιοι λένε να το κάνουμε γενικώ αυτό. Να διαγράψουμε όσο γίνεται περισσότερα δάνεια. Αυτό. Δεν... Λένε ένα αυτό και λένε επίση ότι κέρδισε ο Σάλα. Εχθέ, ε, 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 όπω ε, η, η αποδό τη κυρία Μακρύ, ήταν ότι κέρδισαν οι τραπεζίτε, τα, τα χάρισαν στου τραπεζίτε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, είναι. Και αυτό κάπω φαίνεται το κουβεντιά Δεν ξέρω αν σου κολλάει εδώ, Όχι, αλλά. Τέλειωσα εγώ με αυτό. Ναι, άρα ναι. το νούμερο 211 211-500 που κυκλοφορεί και στο επανέλαβε και η κυρία Μακρύ με αυτό το χαρακτηριστικό πάθο που τη διακρίνει, είναι ένα νούμερο που. Ούτε στην Τρίτη Δημοτικού δεν θα άθριζαν μεταξύ του ε, μήλα με πορτοκάλια για να βγάλουν ένα τέτοιο πράγμα. Άρα να το αντιμετωπίζουμε με σκεπτικισμό και ε, όχι με την απεσκεψία που το κάνουν οι πολιτικοί. Τώρα, αυτό που σου είπε η Μακρύ. Mm. Σα μίλησε για το άρθρο. Ποιο είναι 168, 168, 168 ακριβώς. Πράγμα. Λοιπόν, το μάθαμε και αυτό. Ε, εγώ να σου πω την αλήθεια, προσπαθούσα να καταλάβω τι, σε τι αναφερόταν. Το κατάλαβα λίγο αργότερα. Ε, υπάρχει, όταν μεταβιβάστηκαν τα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία των Κυπριακών Τραπεζών που έπεσαν έξω με την κρίση στην Κύπρο ε, και ε, μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πυραιός. Εκεί μεταβιβάστηκαν, όταν λέμε μεταβιβάζονται μια τράπεζα στα περιουσιακά στοιχεία, είναι η τράπεζα είναι ένα ειδικό μαγαζί. Δηλαδή, αν πεις ότι μεταβιβάζω ακίνητα, είναι πάρα πολύ mm. σαφές τι ακριβώς μεταβιβάζω. Όταν όμως λες ότι μεταβιβάζω καταθέσεις και δάνεια, αυτό τι είναι. Mm. Είναι μια δοσοληψία η οποία είναι. Προσπαθούσαν βέβαια να τη κάνουν την ερώτηση, δηλαδή τι ήθελε να κλείσουν. Γιατί Ας σε αυτή την περίπτωση τι δεν... θα έλεγε. Το άλλο είναι ότι κλείνουν. Όχι, δεν λέει αυτό όμω η Μακρύ. Η Μπασφετό δεν λένε αυτό. Αυτή που. Αυτού άκουσε και η κυρία ναι. Μακρύ και σα το επανέλαβε. <χ> <χ> λένε ότι αφού μεταβιβάστηκαν, ναι. όταν μεταβιβάζει ένα ακίνητο. Να πληρώσει κάποιο. Μάλιστα. Πληρώθηκε αυτό ο φόρο. Μεταβιβάζει ένα ακίνητο, υπάρχει ένα φόρο μεταβίβαση. Όταν μεταβιβάζει ναι. ναι. τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού. Τι θα μεταβιβάσει ακριβώ. Τα υπόλοιπα στοιχεία τη τράπεζα είναι οι καταθέσει τη τράπεζα και οι χορηγήσει τη τράπεζα. Αυτά πήρε η Τράπεζα πήρε ω διάδοχη τράπεζα, στι καταραίουσε ε, κυπριακές τράπεζες, των οποίων το ελληνικό τμήμα έπρεπε κάπου γρήγορα-γρήγορα να πάει, για να μην καταρρεύσουν. Η, η ΕΝΕΛΑΔΗ Το ελληνικό του τους τμήμα. Ακριβώς. Γιατί αν κατέρευε. Τα ελληνικά υποκαταστήματα με του Ή... πελάτε του. Ναι, γιατί η κατάρρευση είναι γνωστό τι σημαίνει Μάλιστα, μια κατάρρευση ναι, τράπεζες, έτσι. Ναι, ναι. Μάλλον έπρεπε να τη ζήσουμε μια τέτοια κατάρρευση για να το ευχαριστηθούμε στο τέλο. Γιατί όταν ακού πολλή ασυναρτησία, καταλήγει στο τέλο. Η οποία συναρτησία βέβαια επηρεάζει και ανθρώπου, των οποίων οι γνώσει δεν μπορούν, δεν φτάνουν, δεν κάνουν, δεν κάνουν, Οκ, okay, με πολύ σεβασμό προ όλα αυτά. Αλλά μήπω τελικά πρέπει να δο... έχουμε δοκιμάσει την απόλυτη κατάρρευση. Να... να πάθουμε ένα γκάγκα, να ισχάσουμε δει παντού στον κόσμο γίνονται τέτοια συζητήσει. Δεν συζητήσεις. το έφιασε γιατί θα, θα, θα επηρεάσει Οι και εσένα. Γιατί δεν είσαι εσύ κάποιο κάποιος που ξεχωρίζει, γιατί είσαι και εσύ μέσα στην ίδια κοινή μοίρα. Αλλά πολλέ φορέ φτάνω στο σημείο να πω ρε, παιδιά, μήπω. Το... Ε... Τι λογικό αυτό. Λογικό είναι που φτάνει σε αυτό το σημείο, διότι πείς... δεν φτάνουν σε άλλα κράτη βουλευτέ. Ά... Ά ότι γίνονται συζητήσει, ότι στο ίντερνετ υπάρχουν τα πάντα, ότι κάπου θα γραφτεί. Εδώ υπάρχουν επιτυχημένε εκδόσει. Για... Παιδι μου, εκφωνούσε η κυρία αυτή στο κοινοβούλιο. Δημοσίευα μια εφημερίδα που είχε κατεβάσει μια ιντερνετική παπαρολογία από αυτέ τι χιλιάδε που κροφορούν τα συνωμοσιολογικά ότι για όλα αυτά είναι οι Εβραίοι. Οκ, εντάξει. Τώρα δεν μπορεί να, δεν μπορώ να ξεκινά συζήτηση ότι όλοι για όλα αυτά είναι οι Εβραίοι, είτε και οι τράπεζε που είναι εβραϊκέ μα έχουν πιει το αίμα. Που θέλουν όλοι αυτοί να περιστρέφουν οι Υπάρχουν τέτοια συνομοσολογικά. Είναι δυνατόν βουλευτή Ελληνικού Κοινοβουλίου να διαβάζει τέτοιο συνομοσολογικό από του βήματο τη Βουλή και να γίνεται συζήτηση. Πώ? Δεν έχει μπορεί να γίνει, κύριε αυτό λέει Δεν κάτι για, για την συζήτηση. ποιότητα του κοινοβουλίου Δεν τελικά. Να γίνει Αλλά, Αλλά αυτό που θέλω να σχολιάσω. Ξέρει πόσοι μπορεί... μου τηλεφώνησαν χθε να μου πουν. πράγμα, μου λέει. Σα βλέπαμε χθε και μου λέγανε. Φοβηθήκαμε αυτοί θα μα κυβερνήσουν, αυτοί θα αλλάξουν την Ελλάδα το να τελειώσει το συλλογισμό. Ναι. Καταλαβαίνω, τι λες, βεβαίως, καταλαβαίνω τι λες, βεβαίω. Καταλαβαίνω τι λε. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Μα αυτό είναι το πρόβλημα τη κυρία Μακρύ και γενικώ η, η ομάδα αυτή του Καμένου είναι χαρακτηριστική σε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό το λέμε τώρα. Διότι παίρνουν ό,τι πιο ε, φαντεζή, τρελό, ιντριγκαδόρικο, συνωμοσιολογικό υπάρχει και το φέρνουν στην πρώτη γραμμή τη επικαιρότητα. Το φέρνουν δηλαδή στο ίδιο το κοινοβούλιο. Και εκεί κάνει την κρυσάρα. Άλλο είναι να συζητάμε σαν καφενείο, να λέμε αυτά. Αυτό που δεν καταλαβαίνει λοιπόν η κυρία Μακρύ και το επαναλάβαινε με αυτό το χαρακτηριστικό πάθο που ενίοτε μοιράζεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι ότι δεν έχει έννοια να φορολογήσει τι καταθέσει που μεταβιβάζονται. Όταν δηλαδή από μία τράπεζα περνάει σε μία άλλη τράπεζα η καταθέσει, δεν έχει έννοια να βάλει κάποια φορολογία. Διότι κανεί δεν έχει κάνει μία αγορά ενό περιουσιακού με την κλασική έννοια στοιχείου. Είναι μία ειδική περίπτωση και, πρόσχετο, υπήρχε ένα κενό. Δηλαδή, στην δική μας νομοθεσία, στους νόμους μας, δεν είχε προβλεφθεί τι πρέπει να γίνει σε μια τέτοια περίπτωση. Διότι είχε να γίνει αυτό το 1952, όταν μεταβιβάστηκε η Τράπεζα Αθηνών, όλα τα άλλα έγιναν με εξαγορά μετοχών, άρα έπαιρνε στην κυριότητα, ήταν μια ειδική περίπτωση, έτσι, και έπρεπε να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Αυτό αντιμετωπίστηκε, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό είχε κατέβει μαζί πακέτο με μια άλλη τροπολογία που αντιμετώπιζε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Για το οποίο είσαι έκθετο, διότι μα κυνηγούν οι εφοριακοί. Α, Ο... Ναι, αυτό πέρα, Όχι πέρα γιατί σ... χρωστούμε φόρου. Αλλά μα κυνηγούν με Μα απειλούν με δικαστήριο. Ναι. Διότι είπαμε εδώ και πρέπει να του φωνάξει εδώ, να το συζητήσουμε. Θα έτσι. την επόμενη εβδομάδα θα γίνει. Φυσικά, διότι θα φυσικά και του φωνάξετε. Ότι όταν λε ότι κάποιο ωφελείται με κάποια ρύθμιση που κατεβάζει κάποιο υπουργό και άρα ουσιαστικά δημιουργεί ένα ηθικό ζήτημα για τον Υπουργό που κατεβάζει τη ρύθμιση, είναι σωστό να λε και ποιο ωφελείται. Σωστό. Και οι κύριοι οι εκπρόσωποι. Θα ζητήσει από τους θα του συνδικάτε να μα πούν δημοσίω ποιο ωφελείται από ναι, αυτήν. Δεν αυτή. το λένε. Ναι. Ντρέπονται να το πούν. Φοβούνται να το πούν. Ή μήπω λένε για να μην το λέω ή για να μην το πω, θέλω και κάποιον να το έχει υπόψη σου ότι σε κρατάω κάπου. Έτσι. Διότι δεν το λένε, να έρθουν εδώ να το συζητήσουμε για να το μάθουμε και εμεί. Βεβαίω, Ποιο είναι αυτό που θα κερδίσει. Ναι, λοιπόν, ναι. ήταν στην ίδια ρύθμιση, πακέτο που ναι. πηγαίνανε αυτέ οι ρυθμίσει. Ναι. Τότε λοιπόν, για να μην διευκολυνθεί αυτό του οποίου το όνομα δεν το λέγανε, ο επιχειρηματικό όμιλο, δεν πέρασε και η άλλη τροπολογία, αυτή που αφορούσε στι τράπεζε. Αλλά τουλάχιστον η κυρία Μακρύ, οφείλω να πω ότι μέσα στην παραδοξότητά τη, είπε το όνομα του άλλα. Το άλλο όνομα ούτε αυτή το είπε. Ναι. Δεν το είπε το όνομα. Λοιπόν, εμ, τώρα, αν μπορεί, επανάλαβε ε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Την κυρία Κατένα Νικολάου λέει: Αγαπητέ κυρία Πορτοσάλτε, πείτε σα παρακαλώ στον κατά άξιο και αγαπητό κύριο Παπαδημητρίου, ότι η χρονική αύξηση διατηρείται όταν τονίζεται. Π.χ. ο Νίκο ανέφερε οριστική αορίστου ε, αναέφερε ότι θα πάει εκδρομή ενώ ανάφερε προς τακτική ανάφερε τι έκανε θες ευχαριστώ Εντάξει. τώρα σε εργατική πρωτομαγιά θα χρησιμοποιήσω μαλλιαρίδη μου τώρα, δεν, να πεις την επιστολογράφου σου της πρωτομαγιάς σήμερα Ωραία. ο Γιάννης από τη Νέα Ιωνία ρωτάει εργατική όπως λένε και οι δύο του Sky σωστά τι... <laughs> <laughs> να σου πω δεν τώρα